Συνωστισμός προσφύγων παρατηρείται στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία. Περισσότεροι από 35.000 πρόσφυγες από το Χαλέπι και τις γύρω περιοχές βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Συριακή Μεθόριο, μετατρέποντας τον κίνδυνο ανθρωπιστικής καταστροφής στα σύνορα σε πραγματικό εφιάλτη. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, άλλοι 55.000 πρόσφυγες κατευθύνονται στη Συριακή Μεθόριο με την Τουρκία. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην αυριανή συνάντηση της Γερμανίδας Καγκελαρίου με τον Γάλλο Πρόεδρο, μία μέρα πριν το ταξίδι της Άγγελα Μέρκελ στην Τουρκία. Wir müssen unsere Außengrenze schützen, weil wir Schengen erhalten wollen. Und wenn wir die Außengrenze nicht schützen können, gerät dieser freie Bewegungsraum im Binnenmarkt, der Grundlage auch unseres Wohlstands ist, in Gefahr. Und das muss verhindert werden. Und ich glaube, da sind sich. Η πίεση των ευρωπαϊκών κρατών στην Ελλάδα για το προσφυγικό είναι ασφικτική, με πρωτοστάτες στην Αυστρία και την Ουγγαρία να επιμένουν αυστηρά στην ανάγκη ελληνικών κινήσεων ή εξέβρεσης άλλων τρόπων για μείωση των αριθμών που φτάνουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. If Greece is not ready or able to protect the Schengen zone and doesn't accept any assistance from the European Union, then we need another defense line, which is obviously Macedonia and Bulgaria. Οι ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Χαλέπι αναζωπήρωσαν και την κόντρα της Άγκυρας με τη Μόσχα, με τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν να κατηγορεί τον Βλαντιμίρ Πούτιν για χρήση τακτικών προσφυγοποίησης και θανάτωσης περισσότερων από 400.000 ανθρώπων. Ρουσία'nın bu yaklaşım tarzını gülerek karşılıyorum. Önce Rusya şu anda Suriye. Η Μόσχα δεν έχει σχολιάσει σχετικά, ωστόσο ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Walid al-Mualem, απάντησε για πρώτη φορά στα σενάρια περί τουρκικής εισβολής στη Συρία. Wal-Adwan yurattib muqawamatahu tusbih wajiban likul muwatin suri. فقلت نأسف أن يعود هؤلاء بصناديق خشبية إلى بلدهم. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσική Ομοσπονδία έχουν προγραμματισμένη συνάντηση για το Συριακό στις 11 Φεβρουαρίου.